Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ μετά την παράσταση είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ στεναχωρημένη που τελείωσε όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη, πονάει ο λαιμός μου. Ξύπνησα με ένα πόνο στο σώμα μου, αλλά τελικά δεν ήταν COVID. Μετά πέρασε αυτός ο πόνος και πλέον μου έχει μείνει μόνο ο λαιμός. Αλλά εντάξει, ό,τι είναι. Εν τω μεταξύ, καλοκαιρινές χαιρετούρες, γιατί μπήκε ο Ιούνιος επιτέλους και γιορτάζω κιόλας. 8 Ιουνίου, να το θυμάστε, της Αγίας Καλλιόπης, εγώ είμαι. Μην με βλέπετε, καλή να. Τρώω και καραμέλα ταυτόχρονα. Τι ήταν αυτό τώρα? Πολύ κακή επιλογή. Εντάξει, μέχρι το τέλος του βίντεο θα την έχω τελειώσει, πιστεύω, παιδιά. Δεν θα σας μιλάω έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το haul, το μεγάλο, το εκθεσιακό και plus άλλα πραγματάκια? Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Πάμε να ενυδατώσουμε το πρόσωπό μας με ό,τι πιο δροσιστικό υπάρχει. Είναι της Fluff αρχικά για τα μάτια ή Fluffy Eye Cream, η οποία, παιδιά, θα μου πέσει κιόλας. Είναι φανταστικό αρχικά το packaging. Η συγκεκριμένη δεν μυρίζει κάτι το ιδιαίτερο. Θα το πάρω με τη σπατουλίτσα μου. Θα πάρω μια πολύ μικρή ποσότητα, είναι full ενυδατική. Πείτε, αν την ακουμπάς στη σπατουλίτσα δεν έχει κανένα νόημα να το παίρνεις με σπάτουλα. Σωστά. Πολύ λάθος. Λοιπόν, έχει full υπέροχη ενυδάτωση, υπέροχη κατευθείαν, νιώθω τα μάτια μου. Λες και είναι αυτό που λένε βάλε αγκούρια, ας πούμε. Ενυδατώνονται full κατευθείαν και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ούτε γραμμές κάνει το κονσίλερ μου, ούτε τίποτα. Τα συγκεκριμένα τα Fluff τα βρίσκεται στο Beauty Pin. Εμένα μου τα κάναν δώρο τα κορίτσια, γιατί πήρα για το σώμα διάφορα τέτοια μυρωδάτα, αφήστε. Τώρα αυτά δεν σας πολύ ενδιαφέρουν. Αν σας ενδιαφέρουν, μπορώ να σας κάνω παρόλα αυτά βίντεο. Και πάμε στο καλύτερο, το πιο καλοκαιρινό, το πιο Fluff απ' όλα, πραγματικά. Είναι Watermelon Day Gel. Είναι Watermelon Day Care Gel. Το οποίο, παιδιά, μία μυρωδιά, μία τζούρα να πάρεις από αυτό εδώ το πραγματάκι εδώ μέσα, θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει κάτι που να μυρίζει πιο πολύ καλοκαίρι από αυτό εδώ το gel. Καταρχάς, δείτε τι ωραία υφή έχει. Και πάμε να βάλουμε στο πρόσωπό μας. Πω, το είχα και στο ψυγιάκι. Είναι αλλού τώρα, είναι αλλού. Ανυπομονώ να το φορέσω, αλήθεια. Και έχει και μια ωραία smooth υφή. Φανταστικό. Α, ναι. Δροσιά. Έχει απείρη ζέστη έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Wow, είναι τόσο τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να σας δείξω από την κάμερα πόσο ωραία μυρίζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, πεθαίνω. Είναι η τέλεια ενυδάτωση. Εγώ θα το χρησιμοποιώ για after sun βασικά. Αν και δεν μαυρίζει πολύ το πρόσωπό μου, αλλά είναι η τέλεια ενυδάτωση για μετά τον ήλιο, πραγματικά. Και για κάτω το μακιγιάζ. Δείτε τι ωραία που έλαμψε το πρόσωπό μου ήδη. Δεν είναι φανταστικό? Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, προϊόν για πρόσωπο πήρα μόνο ένα. Και είναι, ενώ για βάση προσώπου, αυτό εδώ το concealer που μου το κάνανε δώρο με κάτι άλλο που θα σας δείξω στην πορεία. Τώρα, επειδή αυτό το δοκίμασα, παρόλο που γράφει full coverage, για μένα δεν είναι καθόλου coverage, καθόλου όμως, ειδικά αν έχεις δοκιμάσει το shape tape, το αεροπλάνο, ειδικά αν έχεις δοκιμάσει το shape tape, αυτό δεν σου φαίνεται full coverage. Τέλος πάντων, οπότε θα βάλω τώρα το γνωστό σε όλους σας, τη Kiko Milano, το αγαπημένο μου, Insta Moisture. Θα βάλω μια ποσότητα στο χέρι μου. Τελειώνει. No! Λοιπόν, εγώ φορά το 1.5 νι, συγγνώμη. Πώς βάζω τελευταία make-up μετά από κάποια βιντεάκια που βλέπω κι εγώ. Μην νομίζετε. Κι εγώ μαθαίνω ακόμα. Λοιπόν, παίρνω στα χέρια μου make-up, το τοποθετώ και αρχικά πασαλήφω με τα χέρια μου για να σας δώσω να καταλάβετε. Έτσι θα κάνουμε το make-up να φαίνεται πιο φυσικό και πιο υγιές. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με το γνωστό τρόπο που ξέρετε, beauty blender κτλ. Με βρεγμένο beauty blender, αλλά προς το παρόν το βάζουμε πάντα με το χέρι, γιατί μπαίνει ακριβώς στους πόρους και καλύπτει τέλεια, χωρίς να είναι παστωμένο. Πολύ έξυπνο να μην πάρω καθρέφτη και να τα κάνω όλο στο monitor, για να μην σας κοιτάω καθόλου, Καθόλου έξυπνο. Καθόλου. Είστε τον πήρα και τον καθρέφτη, έβρεξα και τον beauty blender μου και πάω τοπικά τώρα και περνάω με τον beauty blender. Τι κάνει τώρα αυτό? Το κάνει ακόμη πιο φυσικό.
τη βάση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι φοράμε, αλλά να φοράμε, αλλά να μην φαίνεται ότι φοράμε. Αμάν. Όλα λάθη σήμερα, δεν ξέρω, κάποιο μάτι. Λοιπόν, το δέρμα το βλέπετε πόσο ωραίο και glowy είναι. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα στα μάτια. Λίγο σας προσανατολίζω, αλλά θα τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα, μην μου αγχώνεστε. Λοιπόν, για τα μάτια πήρα από Danessa Meerings το Nude 2. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει τέτοιες, πώς το λένε, υγρές σκιές. Σας έχω ξαναδείξει κιόλας. Θα βάλω μια μικρή ποσότητα και θα το χρησιμοποιήσω για βάση. Είναι πάρα πολύ σταθερές γιατί στεγνώνουν ματ, πάρα πολύ σταθερές όμως. Και μας αφήνει πάρα πολύ ωραία να μπλεντάρουμε. Οπότε με ένα flat πινέλο πάω να τοποθετήσω βάση. Τώρα αυτό είναι και αρκετά λευκές, ας πούμε, βλέπετε κυτρινίζει κιόλας λίγο. Αλλά εγώ τη θέλω λίγο πιο ανοιχτόχρωμη ούτως ή άλλως στη βάση του ματιού μου, για να μπορώ να πειραματιστώ μετά πάνω σε εκείνη. Λοιπόν, σήμερα το συγκεκριμένο μακιγιάζ που θα κάνουμε δεν έχω ιδέα τι θα είναι. Να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Καμία απολύτως ιδέα. Γιατί για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσω μαζί σας μια παλέτα την οποία αγόρασα όχι στην έκθεση, εκτός έκθεσης, από το Make Up Land. Και έχω τρελαθεί. Θα σας δείξω στην πορεία ποια είναι και ανυπομονώ να τη δούμε μαζί. Λοιπόν, αφού έκανα αυτό, πάω με το Beauty Blender μου να σβήσω λίγο τις γωνίες και να πάρω την περιττή ποσότητα. Ωραία, έχει μπει παντού τέλεια. Βλέπετε τι ωραίο coverage που έχει. Καμία σχέση με την ποιότητα της P. Louise. Εκείνη είναι λιπαρή βάση. Μην μπερδευόμαστε. Απλά έχει πάρα πολύ κάλυψη και αυτή εδώ. Καταρχάς δεν είναι βάση αυτό. Αυτό το χρησιμοποιεί η Danessa σαν σκιά, έτσι. Απλά εμείς την πήραμε και τη μεταδρέψαμε σε βάση. Δηλαδή, άνετα κάνεις cut crease και το αφήνεις χωρίς να βάλεις τίποτα από πάνω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το σταθεροποιήσεις σε αντίθεση με τις P. Louise. Okay. Παίρνουμε και από εδώ την περιττή ποσότητα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα δούμε στα μάτια μας λοιπόν σήμερα. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα δούμε. Λοιπόν. Manifest Dream Big. Λοιπόν, η συγκεκριμένη παλέτα είναι του τρελού ρε. Τι να σας πω. Του τρελού, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω έτσι παλέτα. Και είμαι τόσο ενθουσιασμένη και είναι και limited edition. Ελπίζω να την προλάβετε. Είναι της Be Perfect. Και δεν ξέρω, έχει πολύ ιδιαίτερα χρώματα. Είμαι ερωτευμένη, νιώθω. Δείτε εδώ χρώμα. Τέλος πάντων, μην κάνω. Πω, αυτά εδώ, παιδιά, με τέτοια θα παίξω, τελείωσε. Χακί, δείτε εδώ. Χαμός θα γίνει. Ναι, ξεκάθαρα θα παίξουμε με αυτά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Πολύ ωραίο χακί. Γενικά το χακί, να ξέρετε, φέτος είναι must. Λοιπόν, θα πάρω το 90s. Αυτό εδώ το γκρι καφέ μπέζ. Πολύ περίεργο χρώμα. Δεν έχω καν τέτοιο χρώμα στη συλλογή μου και είμαι χαρούμενη. Ουι! Πολύ δυνατό. Πάμε να σας φέρω λίγο πιο κοντά να βλέπετε κι εσείς, γιατί μόνο εγώ βλέπω. Πω, τι απόδοση είναι αυτή. Τέλεια. Το βλέπετε. Εντάξει, εσείς βασικά δεν το βλέπετε και. Δεν γράφει τόσο καλά ώστε. Είναι ανοιχτόχρωμη η βάση. Λοιπόν, τώρα στην ουσία εδώ τι κάνω. Με ένα λεπτό πινέλο, το συγκεκριμένο το 221 από MAC. Καλά το είπα. 221S από MAC. Και πάω να σχηματίσω μια γωνία. Αυτή η γωνία είναι η βάση στην οποία θα πατήσω πάνω για τις επόμενες σκιές που θα τοποθετήσω. Τη βγάζω αρκετά έξω, οπότε δεν με απασχολεί. Που έχει άπειρη ζέστη, παιδιά, άρχισε να υδρώνει το μουστάκι μου. Το παθαίνετε εσείς αυτό το καλοκαίρι, γιατί εγώ δεν υδρώνω γενικά, αλλά όπου υδρώνω, υδρώνει μόνο το μουστάκι μου. Όποτε υδρώνω, υδρώνει μόνο το μουστάκι μου. Σήμερα ξέχασα να μιλάω. Λοιπόν, τώρα, έχομεν και λέμεν. Θα πάρω ένα πινέλο γωνιακό, αυτό εδώ που βλέπετε, και θα πάω με αυτήν εδώ την απόχρωση, που μου άρεσε πολύ, να σχηματίσω μια γωνία. Ωραία, παιδιά, γράφει υπέροχα. Υπέρτατα. Δηλαδή, αν έβαζα και λιπαρή σκιά βάση, θα γινόταν χαμός. Γιατί πάντα να ξέρετε, οι λιπαρές βάσεις γράφουν καλύτερα από τις. Όχι τόσο λιπαρές. Λοιπόν, πάω να τραβήξω τώρα λίγο προς τα έξω τη γωνία που έχω φτιάξει. Ωραία. Α, συγγνώμη. Πήρα το Wing It, την απόχρωση, δεν σας το είπα. Λοιπόν, τώρα με ένα flat πινέλο παίρνω την απόχρωση Hustle, η οποία την λάτρεψα, απλά θα πω. Θα πω εγώ εδώ. Θα πω ότι τη λάτρεψα, γιατί πεθαίνω. Γενικά θα μου πείτε εσείς, από όλη αυτή την παλέτα, με όλα αυτά τα χρώματα, εσύ διάλεξες να μας βάλεις χακί. Αλλά ναι, δεν ξέρω γιατί.
Πολύ το λατρεύω το χάκι. Πω, πω, πεθαίνω. Ρε, πεθαίνω σας λέω. Τρελαίνομαι, σβήνω, χάνομαι. Πεθαίνω. Παιδιά, το λατρεύω το χάκι. Νιώθω ότι είναι η λατρεία μου. Τι ωραία που γράφει. Ε, ναι, ρε, παιδιά. Ήθελα ένα χάκι. Στη ζωή μου το ήθελα. Και βρήκα το Hustle. Λοιπόν, Navy το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Navy λέω. Πώς είναι, Army το σημερινό μακιγιάζ. Navy είναι το μπλε και το κόκκινο, ε. Και το άσπρο. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, μωρή καλή, ναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, τώρα το βλέπετε και λέτε τι έχει κάνει αυτή η τρελή, έτσι. Λοιπόν, θα πάρω και το goals που βλέπεις εδώ. Και θα πάω με το goals να βάλω goal. Θα μπλεντάρω με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα στην αρχή, της MAC. Θα πάω πάνω για να κάνω και τα τρία χρώματα να ενσωματωθούν. Ωραία, το μπροστά δεν μας καίει πάρα πολύ, θα το φτιάξουμε. Alright. Λοιπόν, με το χέρι μου λέω να πάρω το Shrek. Δεν ξεπεθαίνω που το λένε Shrek. Πεθαίνω με το Shrek. Το ξέρετε ότι ο Shrek είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιδικά, έτσι, ever. Του τρελού. Σοκ. Σοκ και δεός. Εντάξει, πάρ' το Shrek και χτύπα τον, είναι τέλειος. Το χρειάζεται το μάτι σου αυτό το Shrek. Πάλι παίρνουμε το blending brush και πάμε να ενσωματώσουμε. Alright. Ξέρω γιατί δεν με βλέπω καλά στην κάμερα. Ξέρω εσείς πώς με βλέπετε. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτή την παλέτα, νιώθω σήμερα. Τουλάχιστον για σήμερα. Γιατί εκτός από τη βάση που πήρα από την Provigy, έφτιαξα και τη δικιά μου παλέτα και έβαλα κάποια χρωματάκια και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτά. Και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά. Αφού όμως πρώτα βάλουμε eyeliner. Eyeliner. Are you ready? Και όταν λέω eyeliner, και όταν λέω eyeliner, εννοώ πήρα από Inglot το Duraline, το οποίο γιατί δεν το είχα χρησιμοποιήσει τόσα χρόνια στη ζωή μου αυτό το μαγικό πράγμα. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, αυτό εδώ κάνει αδιάβροχα make-up, ρουζ, σκιές, αν για κάποιο λόγο φτιάχνετε δικά σας eyeliner με οποιαδήποτε σκιά. Και φυσικά τη single το eyeliner το κάνει πιο μαύρο από ποτέ και πιο εύκολο για βάλσιμο από ποτέ. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει τόσα χρόνια, αλήθεια, αναρωτιέμαι. Γιατί πάντα έλεγα, γιατί ρε γαμώτο τη σύγκλωτο το eyeliner, εμένα μου μετά από λίγο, ρε παιδί μου, κάνει από τη λιπαρότητα του ματιού μου, φεύγει, σβήνεται. Και κατάλαβα γιατί. Γιατί είναι απαραίτητο, απλά είναι απαραίτητο, μάτσι. Και επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε που σας έλεγα για αυτό εδώ τι είναι. Είναι το πινέλο της σύγκλωτ, που είναι το 31 TAF, για το eyeliner. Το οποίο σας είχα πει ότι μου είχαν πει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν το είχα δοκιμάσει, οπότε δεν ήξερα για να σας πω σίγουρα. Αλλά το δοκίμασα. Και έπαθα κοκομπλόκο. Κοκομπλόκο. Είναι χίλιες φορές καλύτερο από αυτό που σας είπα ότι τρελάθηκα και έχω βρει το τέλειο πινέλο eyeliner, να ξέρετε. Που σημαίνει αυτό της ζωήβα. Μοιάζουν πάρα πολύ, δείτε τα. Απλά αυτό είναι λίγο πιο σφιχτό. Και βοηθάει πιο πολύ να κάνουμε το eyeliner. Ωραία φωνή έχω γενικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ με το Duraline. Ανοίγουμε το eyeliner μας. Ωραία, το ανοίξαμε. Πατάμε λίγο Duraline και το τοποθετούμε με μία σταγονίτσα μέσα στο eyeliner. Είναι υπέρ αρκετή μία σταγονίτσα. Και από το σημείο που ρίξαμε τη σταγονίτσα, πάμε και παίρνουμε με το πινέλο μας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω μαυρίλα. Κλείνετε πάντα το eyeliner σας για να μην σας χαλάσει και για να σας δείξω τι εννοώ μαυρίλα. Εννοώ αυτό. Κάρβουνο. Λοιπόν, οπότε βγάζω λίγο ποσότητα στο χέρι μου και πάω να σχηματίσω το eyeliner μου. Απλά κουμπάω. Και τραβάω. Δείτε πόσο πιο εύκολα είναι όλα. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα βάλει πιο εύκολα eyeliner, να ξέρετε. Ποτέ. Απλά ακουμπάω το πινέλο. Απλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, τώρα όσο είναι ακόμα έτσι το μάτι, θέλω να πάρω ένα σφιχτό πινέλο και να πάω λίγο να σβήσω την άκρη εδώ. Χα, γέλασες. Γελάστηκες, Καλίνα μου.
έχει ήδη στεγνώσει, θέλω να σας πω, δεν κουνιέται τίποτα. That's why. Ωραία. Δεν θα το κάνω έτσι, θα το κάνω αλλιώς μετά. Με τη σκιά μου. Οπότε πάω να κάνω και από την άλλη πλευρά το eyeliner μου. Είναι σοκαριστικό αυτό το eyeliner, αλήθεια, με αυτό εδώ πέρα, το Duraline. Δεν το είχα ποτέ σκεφτεί ότι είναι τόσο μαγικό. Απλά όπως είδατε δεν μπορούμε να κάνουμε σβήσιμο, γιατί γίνεται αδιάβροχο full. Τώρα εδώ την έκανα τη μαλακίτσα μου, μοιράζει. Λοιπόν, πάω να τραβήξω και αυτό λίγο περισσότερο, γιατί νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε και λέμε, αφού δεν κατάφερα να το σβήσω, θα πάρω πάλι τη Manifest την παλέτα και θα πάρω το Inked. Εδώ που βλέπετε το, την απόχρωση, είναι σχεδόν μαύρη, αν δεν είναι τελείως μαύρη. Νομίζω πως είναι μαύρο τελείως. Και θα πάω λίγο τοπικά εδώ πέρα, να σμοουκάρω λίγο το eyeliner μου. Από κάτω δεν μας πειράζει, θα το καθαρίσουμε μετά, μην αγχώνεστε καθόλου αν κατέβει έτσι όπως σε εμένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη μαγεία τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το σέρνω από κάτω μέχρι απάνω, έτσι ώστε να ανέβει το βλέμμα. Καλά. Μπουζούκια. Έξω σας έχω τώρα. Με αυτό το μακιγιάζ είσαι αλλού. Όταν δεν ξέρω τι θα κάνω και βγαίνουν τόσο ωραία πράγματα, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε να το γλυκάνουμε με το Goals. Αυτό εδώ πέρα. Παίρνω ένα φλαφωτό blending brush. Πάω εδώ πάνω να το γλυκάνω όλο αυτό. Στην ουσία τι θέλω να κάνω, να μην ξεχωρίζει κανένα χρώμα μεταξύ του. Δείτε αυτό το μάτι και δείτε αυτό το μάτι τώρα. Κατευθείαν γλυκαίνει, παίρνει μια σωστή γλύκα και βγαίνει προς τα έξω. Θα βάλω βλεφαρίδα σήμερα, θα γίνει χαμός. Α, εδώ έχει ένα κενάκι, το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω για εσάς. Πάω με το σκούρο καφέ μου και θα τα ενώσω. Θα συνεχίσω τελικά με αυτή την παλέτα. Και θα πάρω το Driven που με τρέλανε εδώ πέρα. Πού το, να σε. Σε βρήκα. Λοιπόν, είναι βούτυρο. Είναι βουτυρένιο, παιδιά. Είναι τόσο βουτυρένιο που το κούνησα και κουνήθηκε ολόκληρο. Χώμα. Ρε, την Be Perfect. Το ξέρω ότι είναι η μόνη παλέτα που έχω Be Perfect και δεν έχω καμία άλλη και μόλις το μετάνιωσα. Αυτό που συνέβη είναι σοκαριστικό. Το βλέπεις, έτσι. Αφού θα χρειαστεί από κάτω καθάρισμα με... Δεν το πίστευα ότι είναι τόσο pigmented. Είναι βούτυρο, ρε, βούτυρο. Τι να σας πω, κουνήθηκε όλο το... Όλο το σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο κάτω μέρος του βλεφάρου με άλλο πινελάκι και θα πάρω στην άκρη αυτήν εδώ την απόχρωση, την πιο σκούρη. Και όσο πάω προς το κέντρο, θα πάρω την πράσινη, τη Hustle, εδώ. Εντάξει, αυτή την παλέτα σίγουρα θα την ξαναδούμε στο μέλλον, να ξέρετε. Δεν με νοιάζει πόσο κατέβηκε η σκιά από κάτω, γιατί ούτως ή άλλως θα δεσβηστεί. Πάμε να τοποθετήσουμε το concealer μας, που θα είναι το full coverage concealer από ProBase, το οποίο, όπως σας είπα, δεν είναι πολύ full coverage, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Πάω πάρα πολύ κοντά στο eyeliner μου, γιατί θέλω να το ανασηκώσω. Επίσης με εκνευρίζει λίγο εμένα όταν είναι πολύ μικρά τα πινελάκια του concealer. Έχει και μια τρίχα τάκο πάνω. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε να φωτίσουμε λίγο κάποια σημεία, όπως εδώ, εδώ, κεντρικά, εδώ κάτω, γύρω από τη μύτη. Τέλεια, πάμε να το σβήσουμε με το beauty blender μας. Λοιπόν, βλέπετε το σπυράκι μας που ακόμα υπάρχει, αλλά okay, δεν μας πειράζει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο απορώ γιατί δεν το είχα πάλι ακόμη μια φορά στη συλλογή μου. Πήρα, εννοείται, από MUA, αυτά εδώ, τα μαγικά blush, τα οποία δουλεύονται απίστευτα ωραία, το λέρωσα το ένα, γι' αυτό το καθαρίζω. Λοιπόν, δουλεύονται απίστευτα ωραία και πήρα τις αποχρώσεις Misty Rose, που είναι και πιο φορέσιμη, και μετά την Watermelon, που είναι πιο κόκκινοπή. Πάμε λίγο να τα δούμε στο χέρι μου, το οποίο χέρι μου, μη σας πω πως είναι καλύτερα. Η Misty Rose τώρα θα σας τα δείξω. Η Misty Rose είναι και αυτή που θα φορέσουμε σήμερα. Λοιπόν, δείτε τι ωραίες που είναι οι αποχρώσεις τους. Δουλεύονται πανεύκολα. Εγώ στην πραγματικότητα τις βάζω πριν από το contouring μου και πάω τα μποναριστά ακόμη και με το χέρι πολύ εύκολα να τις τοποθετήσω. Τώρα, στην πορεία, αν για κάποιο λόγο, ας πούμε, βγει πιο έντονο ή πιο... αραιό, εντάξει, πιο αραιό προσθέτω, πιο έντονο μπορώ να
βάλω λίγο με το beauty blender μου make-up και να το μπλεντάρω. Λοιπόν, είναι φανταστικές, πάρα πολύ σταθερές, στεγνώνουν matte, να το ξέρετε αυτό. Είναι όμως μαγεία. Λοιπόν, δείτε πόσο καλοκαιρινό vibe δώσαν τα μαγουλάκια και μόνο τα μαγουλάκια, έτσι. Τέλειο. Έτσι, αυτό θες, αυτή τη φρεσκάδα θες, ακριβώς αυτή. Λοιπόν, και μετά μπορώ να πάρω και λίγο με το πινέλο μου. Πήρα και λίγο από το καρπούζο τέτοιο. Στην ουσία τι έκανα, πήρα και το χτενίζω στο χέρι μου, το χτενίζω. Και το βάζω και λίγο πιο έντονα μπροστά. Περνάω και λίγο πάνω από τη μύτη εγώ τώρα το καλοκαιράκι. Έτσι να φαίνεται λες και μας άρπαξε λίγο ο ήλιος. Λοιπόν, και στη συνέχεια, επειδή δεν πήρα κάτι για contouring, θα συνεχίσω με την contour kit πάλι της Anastasia. Και με αυτό το μαγικό πινέλο από Morphe, του οποίου τον αριθμό δεν τον έχω. Αλλά σίγουρα αν το ψάξετε στη Morphe θα το βρείτε. Νομίζω δεν τον έχω. Α, όχι, τον έχω. M405 είναι ο αριθμός. Πάμε να κάνουμε και λίγο contour τη μύτη μας, το κούτελο, αν και μικρό. Δείτε πόσο fresh φαίνεται όλο το πρόσωπο, μόνο και μόνο από το ρούζ. Δηλαδή και που έβαλα contouring και να μην έβαζα, δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το δέρμα. Πάω και σε αυτό το εσωτερικό εδώ πέρα και στην ουσία τι κάνω, ενσωματώνω το φρύδι μου και όλο αυτό το μακιγιάζ με το contouring. Δείτε ωραίο που έχει γίνει. Στη συνέχεια για highlight λέω να πάρω κάτι από εδώ μέσα και θα πάρω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το 11. Τώρα γιατί το καημένο το ονομάσαν 11 δεν ξέρω. Και λέω να πάω με αυτό εδώ δηλαδή. Αχα. Καλά έτσι. Του τρελού. Για highlighter. Σοκ. Νομίζω η Be Perfect έχει βρει το τέλειο σήμερ για όλες τις περιπτώσεις. Ξεκάθαρα. Τέλεια γυαλάδα. Είμαι γυάλινη ρε. Ξεκάθαρα. Γυάλινη. Εδώ λίγο καλύπτω τον κύκλο μου γιατί βλέπω ότι είναι λίγο έντονος. Το σας λέω, δεν έχει πολύ. Λοιπόν, ξαναπερνάω από πάνω λίγο με το πινέλο του contouring να ενσωματώσω λίγο και το highlighter μέσα σε όλο αυτό. Και πάμε να βάλουμε μασκαρίτσα. Μασκαρίνα. Ωραία, και θα βάλω την La Sensational μασκάρα. Και νομίζω με αυτό το μακιγιάζ πρέπει να μπει όπως και δίποτε μία βλεφαριδούλα εξαιρετική. Ρε παιδιά. Εδώ μόλις έβαψα τις βλεφαρίδες μου και άλλαξε όλο αυτό. Έχω πάθει σοκ με το σημερινό μάτι, θέλω να ξέρετε. Θα βάλουμε και στις κάτω. Και πάμε να βάλουμε για τη βλεφαρίδα την ντούμπανη, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τις M115 της Eldora. Και όπως σας έχω πει, παίρνω το πίσω με το μπροστά μέρος της βλεφαρίδας, τα έχω κόψει εγώ, και το βάζω στο πίσω μέρος της βλεφαρίδας. If you know what I mean. Ντουοκόλλα, πάντα χρήσιμη για τις βλεφαρίδες σας. Εντάξει, το χέρι μου έχει γίνει παλέτα, ξέρω. Λοιπόν, εμένα με βοηθάει είτε το πίσω μέρος του τσιμπιδακίου, είτε τώρα έχω τη σπάτουλα εδώ πέρα. Και παίρνω και βάζω στην πάντα της βλεφαρίδας. Εδώ. Αφήνω 30 δεύτερα, μετράω για να στεγνώσει και την τοποθετώ. Γιατί περιμένουμε να στεγνώσει, γιατί θέλουμε να γίνει αυτό το μαστιχωτό. Αυτό το μαστιχωτό είναι που κολλάει την τέλεια βλεφαρίδα, να ξέρετε. Τώρα, επειδή έχουμε και το eyeliner, μπορείτε να τη βάλετε και λίγο πιο ψηλά, να γίνει λίγο πιο foxy το μάτι. Πόσο πιο foxy, ρε καλή να πες, πόσο. Δείτε τι ωραίο που είναι. Στεγνώσει κιόλας και θα γίνει αλλού. Αλλού. Πάμε να κάνουμε και τα χιλάκια μας για να ολοκληρώσουμε αυτό το τέλειο μακιγιάζ. Πολύ βασιλικό μου κάνει εμένα αυτό το μακιγιάζ. Και θα χρησιμοποιήσω το 102 από We Makeup της Gio Drevelli. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Chronos, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το Chronos, όχι Chronos. Λοιπόν, πάω να βάλω στο κέντρο. Είναι πάρα πολύ σταθερά, πάρα πολύ βουτυρένια και αν θέλετε να τα κάνετε ματ, με λίγο χαρτί γίνονται ματ. Νομίζω ότι ταιριάζει απίστευτα αυτό το κραγιονάκι του μακιγιάζ μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul μακιγιάζ που κάναμε σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας άρεσε, να το δοκιμάσετε και να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Θα είμαι πολύ συνεπής από εδώ και πέρα γιατί τελείωσαν οι παραστάσεις, οπότε έχω πιο πολύ χρόνο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας εύχομαι να περνάτε τέλεια, να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Σας φιλώ, σας χαιρετώ.